Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σταύρος Βαρθαλίτης, εγώ έλεγα. Ήμουν έτοιμος μετά το γυμναστήριο να πάρω μια σαλάτα. Λέω, περίμενα, αρθεί η σκαλέτα να δω τι φαγητό θα κάνει. Το μενού της ημέρας. Φαγητό προσωπικού. Είπατε να φάω. Φαγητό προσωπικού, ναι. Κάπως έτσι. Αλλά δεν είναι, είναι φαγητάρα, δεν είναι απλό φαγητό. Γιατί είναι αυτές οι συνταγές που λατρεύουμε όλοι, γιατί είναι πανεύκολες. Είναι μια τέτοια συνταγή σε ένα ταψί που μόλις κάνει ζυμαρικά με ψητή, σάλτσα ντομάτας, φέτα και μπόλικο βασιλικό. Δεν υπάρχει αυτή η γεύση. Είναι τόσο οικία, τόσο μεσογειακή. Και είναι πάρα πολύ καλό, ε. Εντάξει, φεύγω ματιασμένο τώρα. Εντάξει, φεύγω ματιασμένο κάθε φορά. Ματιασμένο. Εσύ το έχει κερδίσει. Το έχει κερδίσει το. Το έχω κερδίσει πριν 5 χρόνια τώρα πλέον. Έχω γεράσει. Έχουμε τον Καλφαγιάννη εδώ που έχει ένα μέσο και ξεματιάζει. Ναι, ωραία, μια χαρά. Με το λαδάκι ή με το κλασικό. Όχι, έχει κάτι συγγενείς με τηλέφωνο. Σερβίρ, να καταλάβει τι γίνεται, Θανάση. Να δούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη και πανεύκολη συνταγή. Λοιπόν, για να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 4 φιλέτα μπούτι χωρίς το κόκαλο και την πέτσα, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, 2 κουταλιές της σούπας μελάκι, 200 γραμμάρια ντοματίνια, μπορείτε να βάλετε και πολύχρωμα αν έχετε στο ψυγείο σας, 200 γραμμάρια φέτα, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, αλάτι πιπέρι. Και για το σερβίρισμα θέλουμε 500 γραμμάρια ζυμαρικά βρασμένα, δηλαδή 250 γραμμάρια περίπου ομά, σκεφτείτε. Είτε ριγκατόνι, είτε καζαρέτσι, είτε οποιοδήποτε άλλο θέλετε εσείς ζυμαρικό. Μισό λεμονάκι και το ξύσμα, αν θέλετε, θα του πήγαινε πάρα πολύ. Και λίγο χυμό. 6 φύλλα βασιλικού για το τελείωμα και λίγο ελαιόλαδο ομού με φρεσκοτριμμένο πιπεράκι για να έρθει και να δέσει τη φαγητάρα αυτή. Ποιο είναι το, μαζί, το ζυμαρικό, το κατσαρέ, πώς το πες? Το καζαρέτσι είναι σαν το στριφτάρι το δικό μας, σαν το σκιουφιχτό το κριτικό. Αυτή την αρέσει περισσότερο. Κρατάει πολύ το σκιουφιχτό, δηλαδή άμα είναι ή καζαρέτσε, κρατάει ωραίο δάγκωμα. Το ριγκατόνι είναι λίγο πιο ευαίσθητο σαν και εμένα στο βράσιμο. Όπω λέει και είναι τώρα στη Ρώμη. Α, ναι. Α, το σκιουφιχτό από το Κολοσσέο. Πολύ πέφτει. Είναι το μισό, το άλλο μισό. Το μισό έκατσα εγώ που πέφτει. Λοιπόν, πε μα, θα μα πει και εσύ. Ναι, είναι αυτό, ναι. Είναι φανταστικό. Είναι αγαπημένο. Ιταλικό παιδί μου. Είσαι τραστεβέρε, πώ να σου πω. Μέσα στη Μεσόγειο, μέσα στη Μεσόγειο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Γιατί τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχει πολύ ελληνική και μεσογειακή. Έχει, έχει. Είναι αυτή την οικία γεύση που αγαπάμε τελικά που έχει μέσα. Και δεν λερώνουμε πολλά σκεύη που μας αρέσουν αυτές οι συνταγές, γιατί είναι και μικροί και μεγάλοι, μας αρέσουν αυτές οι συνταγές. Και δεν έχουμε πολύ, πολύ βαβούρα μες στην κουζίνα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας λόγος για να μαγειρεύω. Αυτό ακριβώς. Και επειδή και για μένα έχει περάσει και έχει μείνει στο μυαλό μου ότι αν λερώσω πολύ είναι λίγο αποκρουστικό, γι' αυτό κάνουμε τέτοιες συνταγές. Λοιπόν, τι έχω κάνει στη συνταγή αυτή. Έχω βάλει. Δεν τρώω ζυμαρικά. Χάνεις. Ναι, είναι φανταστικό. Έχει λιώσει φετούλα μέσα, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, σε ένα ταψάκι. 23 επί 33 θέλουμε ένα ταψάκι αρκετά μεγαλούτσικο, μέτριο βασικά, για να έχει το χώρο για να ανακατήσουμε μετά τα βρασμένα μας ζυμαρικά. Άρα μην το στριμώξετε. Ένα 23 επί 33 είναι το κατάλληλο ταψάκι. Έχω βάλει μέσα το κοτόπουλο. Καλά, άσε ένα κομματάκι κοτόπουλο. Ωραία. Κοτοπουλάκι. Το τυρί έχεις βάλει φέτα. Έχω βάλει φετούλα μέσα. Κοίτα. Πώς μοιάζει με κίτρινο τυρί. Έχει λιώσει πάρα πολύ ωραία. Έχει τραβήξει όλο τον πελτέ μέσα και το μελάκι. Και έχει λιώσει και γίνει σαν λιωμένο τυρί. Σαν λιωμένο τυρί. Λοιπόν, αλατάκι πιπεράκι πάνω στο κοτόπουλό μου. Το μπούτι μας δίνει καλύτερη. Μένει πιο ζουμερό. Ναι, μπορεί να βάλει και φιλέτο εννοείται. Απλά το μπουτάκι έχει λίγο παραπάνω λιπάκι, άρα δεν θα στεγνώσει εύκολα. Αλάτι πιπέρι. Τι άλλο, εδώ. Λίγο λαδάκι, περίπου 60 με 80 γραμμάρια ελαιόλαδο. Περίπου στις 7 με 8 κουταλιές της σούπας είναι δηλαδή. Α, έχει πολύ κολαδάκι. Θέλει το λαδάκι του. Ντοματίνια στο τέλος. Πελτέ. Θέλουμε τον πελτέ για να μας δώσει ωραία σαλτσούλα καθώς θα ψήνεται στο φούρνο μας. Βάζω λίγο πελτέ από το κάθε, πάνω από το κάθε φιλετάκι μου. Εδώ. Ναι, για να έρθει και να αγκαλιάσει μετά, για να κολλήσει πάνω και η μαρινάδα μας. Εδώ, μετά είναι το μελάκι, το οποίο το μέλι είναι το μυστικό συστατικό σε αυτή τη συνταγή. Θα σου γλασάρει το φαγητό σου και θα σου έρθει και θα δέσει τώρα φέτα με μέλι. Καταλαβαίνετε τώρα. Ο συνδυασμός, ναι. Άρα έρχεται. Δεν το νιώθεις, είναι τόσο όσο για να ισορροπήσει το φαγητό μας. Όπω και έχουμε να βγούμε να φάμε μετά. Εντάξει, μην φας πολύ. Μην φας πολύ. Λοιπόν, μελάκι πάνω από τον πελτέ και το κοτοπουλάκι μου. Γιατί στην ουσία τώρα κάνουμε τη μαρινάδα για το κοτόπουλο. Πάει αυτό. Τέλεια. Τώρα, επόμενο βήμα είναι η ριγανίτσα. Θα βάλω τη μισή εδώ. Και τώρα απλά κάνουμε μασαζάκι ελαφρύ πάνω στο κοτόπουλό μου για να αρχίσει να μαριναριστεί ωραία, να κολλήσει και ο πελτέ. Αφήνει λίγο δηλαδή. Όχι, 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 δεν χρειάζεται καθόλου. Κατευθείαν. Να πάνε όλα ακριβώς, τα υλικά παντού. Να κολλήσουν πάνω με το λαδάκι το μέλι, ο πελτέ, αλάτι, πιπέρι και η ριγανίτσα μου. Και απλώνουμε. Και αφήνουμε στο κέντρο του ταψιού μα λίγο περιθώριο για να μπορέσει να έρθει να κάτσει πάνω η φετούλα μου. Έλα, αγάπη μου, εδώ. Αγάπη μου, πε τα γάτια. Παιδιά, αυτό ήταν η συνταγή. Τελειώσαμε.
Βάζουμε, ναι, 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 βάζουμε αυτό. Βάζω λίγο αλατάκι πάνω από τη φετούλα και λίγο πιπεράκι. Ναι. Αλατάκι πάνω στη φετούλα. Έπεσε πάνω, ήθελα να βάλω δίπλα. Αλλά... Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Έβαλα πολύ λίγο. Καλά, επειδή έχει φέτα, ναι, επειδή έχει φέτα ήδη αλάτι, το προσέχουμε λίγο γιατί δοκιμάζουμε στο τέλος πάντα. Καλά, λίγο. Είναι και πολύ φαΐ για τόσο λίγο. Όχι, ναι, γιατί αν βράσουμε τα ζυμαρικά σε αλάτι, το αλάτι το προσθέτουμε στο τέλος αφού ανακατέψουμε όλα τα υλικά μας, τότε δοκιμάζουμε αλάτι. Αν δεν αλατίσουμε το νερό που βράσαμε τα ζυμαρικά, αλατάκι θα πάρει περισσότερο προφανώς. Λοιπόν, ριγανίτσα πάνω. Τα ντοματική, και τα ντοματίνια γύρω-γύρω. Ωραία. Εντάξει. Και αυτή το βάζεις έτσι όπως είναι στο φούρνο. Ναι, ναι, 180 βαθμούς στον αέρα για ένα μισάωράκι. Τίποτα, ξεσκέπαστο, το αφήνουμε μισή ώρα μέσα στους 180 βαθμούς στον αέρα, στη μεσαία θέση του φούρνου μας, να γλασάρει ωραία, να πάρει ωραίο χρώμα και η φέτα και το κοτόπουλο και μετά ερχόμαστε. Αυτό και από μόνο του τώρα. Ναι, τελείως. Ναι, ναι, και χωρίς ζυμαρικά μας. Μισή ώρα ψήσιμο και μετά από μισή ώρα έχουμε αυτό εδώ. Και εδώ. Πατάτα θα του πήγαινε. Θα του πήγαινε, μπορεί να βάλεις και άλλα λαχανικά. Τώρα σκέφτομαι. Ωραία, περίμενα να φάω από αυτό. Περίμενε. Για φάει πρώτα. Έλα, πυρουνάκι. Δι' από αυτό μπορώ. Κοτοπουλάκι. Ναι, και φέτα. Και φέτα, ωραία. Ναι, χωρίς φέτα. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, φέτα είναι πολύ. Έχει γίνει το... Αυτό τώρα είναι το στάδιο μετά από μισή ώρα που έχουμε βγάλει εδώ. Okay. Εντάξει. Τώρα, τι κάνουμε. Με τα δύο πυρουνάκια μας λιώνουμε τη φέτα αρχικά. Για να ανακατευθεί μαζί με τη σαλτσούλα που έχει δημιουργηθεί στον αυτόματο πιλότο στην ουσία. Και τι κάνουμε. Μαδάμε και το κοτόπουλο. Α, το μαδάς και το κοτόπουλο. Το μαδάω, ναι, ναι, σε μικρότερα κομμάτια. Για να έρθει να ανακατευθεί ωραία μαζί με το ζυμαρικό μου, να τραβήξει και το ριγκατόνι μου μέσα. Είναι ότι είναι πάρα πολύ μαλακό το κοτόπουλο. Είναι δηλαδή φανταστικό. Μαδιέται, όντως. Γι' αυτό δεν θέλουμε παραπάνω από μισή ώρα. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα ψήσιμο γιατί θα στεγνώσει το κοτόπουλο. Μαδάμε. Το κοτόπουλο από μόνο του είναι φανταστικό. Εντάξει, είναι και το μπούτι, το μπούτι είναι και το μπούτι είναι, ναι. Άμα βάλετε στήθος, επειδή το στήθος είναι λίγο μεγαλύτερο, μην αλλάξετε την ώρα, μισή ώρα θέλει πάλι. Α, και αυτό μισή ώρα. Ναι, ναι, γιατί είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος. Εγώ να σου πω ότι θα το κάνω, θα βάζω στήθος. Αυτό γίνει πάρα πολύ νόστιμο το κοτόπουλο. Στο μισάωράκι πάλι. Ναι, γιατί δεν έχω. Δεν τρώω πολύ μπούτι. Είναι φανταστικό το μπουτάκι. Άμα βγάλει την πετσούλα, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να φοβάσαι. Δηλαδή εδώ έχουμε βγάλει και την πέτσα, έχουμε βγάλει και το κοκαλάκι. Ναι, τι χωριστέρι είναι μόνο. Αν βγάλει την πέτσα δεν έχει. Το κοτόπουλο έχει, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μαδάμε και τώρα αρχίζει η ώρα τη. Ανακατοματική. Ανακατεύουμε μαζί με τα ντοματίνια. Ντοματίνια όλα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία έχει λασάρει το ντοματίνι μου, έχει γίνει καραμέλα. Α, τα πατάτα, να κάνω. Τα πατάω, ναι, να γίνει σαλτσούλα, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε εδώ. Και σε αυτό το στάδιο που έχουμε λιώσει και το κοτοπουλάκι και τη φετούλα μου, όταν είναι ζεστό, εμάς κρύωσε αυτό. Αυτό το στάδιο ωραίο είναι. Είναι φανταστικό. Αυτό το στάδιο τώρα, ετοιμάσου. Φτιάξε ένα ψωμάκι, φρυγάνισε το στο φούρνο και γέμισε το μέσα. Με λίγη ρόκα φρέσκα και έχει το πιο νόστιμο μεσογειακό σάντουιτς που έχει φάει ποτέ. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει. Για το σχολείο, για το κολατσιό στη δουλειά είναι φανταστικό. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το στάδιο, τι έχουμε κάνει. Έχουμε βράσει λίγα ριγκατόνι. Κοίτα εδώ. Και πάνε μέσα. Ίσα για να δείξουμε. Πώς γίνεται η διαδικασία. Βάζουμε μέσα τα ριγκατόνι που έχουμε βράσει. Εντάξει, εσείς βάζετε πιο πολλά. Ναι, είναι η συνταγή ακριβώς όπως σας δίνω. Αυτό είναι λίγα λιγότερα από αυτά που έχουμε δώσει. Λίγο μου έλεγε. Τι έφαγες και τα ριγκατόνι. Και τα βάλαμε εδώ περισσότερα. Ακριβώς. Λοιπόν, λίγο λαδάκι όπως είπα στο τέλος, να μας δώσει τα ωραία του λιπαρά και βασιλικό με τα χέρια. Δεν το ξυλοκόμε. Ναι, δεν χρειάζεται καθόλου. Θα μας δώσει τη φρεσκάδα του, όλα αυτά τα ωραία αρώματα που έχει. Δεν υπάρχει. Έβαλε και λεμόνι μέσα. Έχω βάλει λίγο ξύσμα σε αυτή τη συνταγή που έφαγε. Και είναι τόσο νόστιμο. Και, ναι, και του πάει και λίγο χυμό. Και κρίμα που δεν τρως και το συμπαρικό. Ναι, και δεν έχει ταιριάξει τέλεια. Είναι η συνταγή κλασική. Έχει πατήσει πάνω στο baked pasta που είχαμε δει στο viral που ήταν στο τίτλο παντού που το βλέπαμε. Που έβαζε... Απλά το έχουμε αλλάξει και έχουμε βάλει και την πρωτεΐνη μέσα για να είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Που δεν έβαζε κοτόπουλο, έβαζε το υπόλοιπο. Ντοματίνια και φέτα. Σωστά. Εδώ έχουμε κάνει ένα ολοκληρωμένο γεύμα που με το που το φας και νόστιμο είναι και δεν έχει και πάρα πολλές ανοχές. Λοιπόν, βασιλικό μπόλικο, μην το λυπηθείτε, του πάει πάρα πολύ. Μπορεί να βάλεις και ριγανίτσα και θυμαράκι, ό,τι θες από μυρωδικά. Και τώρα, πάει αυτό πίσω, πάει και αυτό πίσω. Και ήρθε η ώρα του τελικού στάδιου. Σταδίου. Λίγο πιπεράκι στο τέλος, του πάει πάρα πολύ. Και ξύσμα από λεμονάκι. Μένα μου αρέσει να βάζω και λίγο από το ξύσμα, να μου δώσει αυτή την οξύτητα και τη μυρωδιά. Και όμως κάνει διαφορά αυτό. Κάνει. Σας λες τι θα γίνει τώρα. Αυτό. Γίνεται αυτή η οξύτητα. Έχεις πλύνει καλά το λεμονάκι σου και λίγο ξύσμα. Και λίγο χυμό. Ίσα-ίσα για να μας δώσει ελαφριά οξύτητα. Α, θα βάλεις και λίγο. Λίγο χυμό, ναι. Η συνταγή που σας δίνω είναι από μισό λεμονάκι. Εξαρτάται από τα γούστα σας, έτσι. Μισό λεμονάκι μέχρι ένα. Αν σας αρέσουν τα πολύ λεμονάτα. Ναι, όχι ματιά, που λένε. Τόσο λεμόνι που κλείνει το μάτι. Τώρα, τι κάνουμε εδώ. Ανακατεύουμε μια τελική φορά να πάει όλη αυτή η ωραία σαλτσούλα μέσα στο ριγκατόνι μου. Γι' αυτό θέλω ζυμαρικό που είναι κοντό. Όχι σπαγκέτι, για να μπορέσει να μπει σάλτσα μέσα στο ζυμαρικό. Κοιτάξτε εδώ. Έχει βάλει ιταλικό είναι αυτό που ιταλικό, ναι. Για σένα. Και είμαι πορτοφίνο τώρα. Εγώ, παιδί μου, ναι. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο πάντρεμα έχει αρχίσει να γίνεται με το ζυμαρικό μας, η σαλτσούλα. Από την ώρα που θα ξεκινήσει αυτό το φαγητό, το τρως σε 30 λεπτά. Δηλαδή, όση ώρα θέλει να ψηθεί η σάλτσα, το ζυμαρικό το έχει βράσει και απλά να κατέβει τελευταία στιγμή.
Κοίταξε είναι εδώ. Και τόσο νόστιμο. Δηλαδή, είναι λέτε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνεις έτσι μια ωραία πάστα. Ναι, υπάρχουν. Όχι, υπάρχουν και είναι έξυπνοι τρόποι και μπορεί να το κάνεις και να εμπλουτίσεις την καθημερινότητά σου, γιατί είναι συνταγή πολύ οικία, αλλά είναι λίγο διαφορετική προσέγγιση. Με ένα σκεύος έχουμε βράσει τα ζυμαρικά και έχουμε έτοιμο φαγητό σε μισή ώρα. Τέλειο είναι. Και ανακατεύεις, σερβίρεις, λίγο πιπεράκι στο κάθε πιάτο και αν θες, βάλει και λίγη σπασμένη φετούλα εξτρά από πάνω, ομοί θα σου δώσει το κάθε τι. Τώρα, σε αυτό τι μπορεί να πάει λάθος, να μην... Τίποτα. Δεν μπορεί και να πάει λιγότερο λάδι, αν θέλεις, μπορείς να βάλεις. Μπορεί να βάλεις λίγο λιγότερο λάδι, μπορεί να βάλεις λίγο περισσότερα ντοματίνια, μπορεί να βάλεις πολύ χρώμα ντοματίνια, να το εμπλουτίσεις, μπορεί να βάλεις και ντομάτες, να τις κόψεις σε τέταρτα και να τις βάλεις μέσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να βάλεις πιπεριά φλωρίνης, αν έχεις λίγο στο ψυγείο σου. Είναι πάρα πολύ νόστιμο όλο από μόνο τους. Δηλαδή και το τυρί ήταν πολύ νόστιμο από μόνο του. Και το κοτόπουλο από μόνο του. Κοίταξε εδώ. Το κοτόπουλο πώς έχει ξεροψηθεί. Πώς έχει αγκαλιάσει το ριγκατόνι. Το βλέπετε. Ναι, εγώ είναι το τέλειο, ναι, είναι το τέλειο πάντα με υλικό. Το έχουμε αγοράσει. Το έχουμε αγοράσει. Ναι, εγώ το φτιάξω. Και είμαι και συντροφή. Αλλά μπορεί να το φας αυτό. Δεν υπάρχει. Το έχουμε αγοράσει, μην το πουλάς. Είναι συνταγή σουκού καθημερινή. Όταν έχει πολύ χρόνο να φτιάξει κάτι θρεπτικό, πεντανόστιμο, είναι αυτή η συνταγή. Εντάξει, και σε διατροφή να είσαι φάει λίγο. Όχι, το τρώω. Λίγο λαδάκι λιγότερο. Λιγότερο λάδι. Και σε μια χαρά. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τέλεια, τη συνταγή τη βρίσκεται στα social media του Σταύρου Βαρθαλίτη, στα social media της εκπομπής μας ή στο Airflix. Στο Airflix μόνο. Βεβαίως. Τη συνταγή. Ή κάντε ό,τι θυμόσαστε. Ντομάτα, φέτα, κοτόπουλα έχει. Δεν πόσα λάθη να βάλεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλώς σου. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ για την παρέα όλη τη βδομάδα. Θα είμαστε μαζί πάλι τη Δευτέρα, 3:30. Ναι, να περάσετε ωραία το Σαββατοκύριακο. Γεια σας.